Περιάρχειο τον Απόστολο τον Κατσουφάρα. Το έχω πει πολλές φορές. Μία κουβέντα μόνο. Εμείς αξιοποιήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα από την εδαφική συνεργασία. Ένα πρόγραμμα που αφορά το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την φιλική μετακίνηση, τη στήριξη του ποδηλάτου και των ποδηλατοδρόμων. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση με προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο να δώσουμε τα ποδήλατα που αγοράσαμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα προς χρήση των φοιτητών, των καθηγητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι ο ιδανικός χώρος η Πανεπιστημιούπολη που μπορεί πραγματικά να έχει την εφαρμογή του ποδηλατικού ως μέσο μετακίνησης του ποδηλάτου. Και νομίζω είναι μια ξεχωριστή μέρα και για την περιφέρεια και για το Πανεπιστήμιο. Αλλά πάνω απ' όλα για τους νέους μας. Είναι μια απλή κίνηση, να την αγαπήσουμε, να τη στηρίξουμε και πραγματικά το Πανεπιστήμιο δικαιούται και εμείς με τη συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σήμερα επιβεβαιώνουμε τη σχέση Πανεπιστημίου, Περιφέρειας και Συνολικών Οργάνων. Και μια ειδική αναφορά, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής, ο Τρίφωνας Φωτόπουλος και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, δύο συνεργάτες οι οποίοι δούλεψαν σκληρά για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αλλά και να κάνουμε αυτήν την ωραία κίνηση. Και μία πρωτοβουλία του Τρίτανη, 4 ή 5 ποδήλατα από αυτά θα τα παραχωρήσουν στο Πανεπιστήμιο του Αγρινίου, ώστε και εκείνα τα παιδιά, στα τμήματα που είναι στο Αγρίνιο, που είναι μέρος του Πανεπιστήμιου. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν φοιτητές 2 ταχυτήτων, έτσι. Εγώ θα πω ότι ο Περιφερειάρχης ήθελε να έρθει στο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας εδώ στους ποδήλατα, που είναι αξιόλογα, είναι ακριβά ποδήλατα, προκειμένου να γίνουν εργαλεία και να αποκτήσουμε κι εμείς από τη δική μας μεριά, οι φοιτητές, τα παιδιά μας, οικολογική και ποδηλατική συνείδηση. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο σκοπός. Πιστεύω ότι με αυτή την αγαστή συνεργασία που έχει Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο θα δρομολογηθούμε όλα καλά και θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Αληθεύει ότι το επόμενο βήμα θα με μοιράσετε 24 Μαζεράτι. Αληθεύει. Αν αληθεύει να... Κατανής έχει και περιπαιρκετική διάθεση τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή να περιμένω να δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι, Πρετανή, είχαμε πάρα πολλές επιλογές. Αλλά εμείς ως Περιφέρεια προτιμήσαμε τη συνεργασία του. Είχαμε πολλές επιλογές, υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι που θέλανε πραγματικά, γιατί δεν είναι εύκολο σήμερα να γίνει αυτή η προμήθεια. Το ποδήλατο αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει χώρο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά εμείς επιλέξαμε το Πανεπιστήμιο και κυρίως για τους φοιτητές μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Κύριε Περιφερειάρχε, μας συμπληρώνει ένα πανεπιστημιακό γυμναστήριο που είναι σχεδόν τέλειο. Μας συμπληρώνει το κενό αυτό που η έλλειψη των ποδηλάτων. Έχουμε για τα ποδήλατα, είχαμε μια ποδηλατοπορία την οποία την κάνουμε κάθε χρόνο. Στις 11 Μαΐου. 11 Μαΐου ήρθε λοιπόν συμπληρωματικά τα ποδήλατα να δίνουμε στους φοιτητές μας. Γιατί παράχουμε τα πάντα ποδήλατα δεν είχαμε. Οπότε εντάξει. Άρα είμαστε εντάξει. 11 Μαΐου μου κράτησε μια θέση να το δώσω. Για να το κάνω. Απόστολε μου ήταν σωστή επιλογή. Έχουν γίνει πολύ λίγα βήματα. Εγώ τουλάχιστον το έχω κατά επανάληψη πει από πλευράς της τοπικής κοινωνίας το να αγκαλιάσει τους φοιτητές. Ένα τέτοιο θετικό βήμα είναι αυτό. Με την έννοια αυτή ευχαριστώ ιδιαίτερα, έτσι. Έχονται και επόμενα βήματα τα οποία σας τα έχω έκπληξη. Έτσι, ελπίζω να τα ανακοινώσω.